Να παραμείνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γεωργία Ζιμπηλιάδου, την επικεφαλής της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κυρία Ζιμπηλιάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Γραφιώτη. Είχαμε σήμερα πάλι εντάσεις, κυρία Ζιμπηλιάδου, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Κασαπίδης δεν θέλει να ασχοληθεί με την απολιγνητοποίηση. Για άλλη μία φορά κολυσιεργεί, κυρία Γραφιώτη, ο κύριος Κασαπίδης. Και αν είχαμε και την τελευταία έτσι αμφιβολία ότι όντως πίστευε σε αυτές τις 15 προτάσεις που κατέθεσε, τώρα έχει φύγει και αυτή. Γιατί αν πραγματικά θεωρούσε αδιαπραγμάτευτες, έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί τελευταία στιγμή τις κατέθεσε αυτές τις προτάσεις, αφού είχε κλείσει η ιστορία με το Master Plan, είχε αποφασίσει η Κυβερνητική Επιτροπή και δεν είχε πει τίποτε. Αφού λοιπόν είδε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν τις έκανε δεκτές, δεν θα έπρεπε να είναι σήμερα αυτό πρώτο θέμα? Να πει τι κάνουμε τώρα που δεν έγιναν δεκτές οι αδιαπραγμάτευτες αυτές προτάσεις του, το αδιαπραγμάτευτες εισαγωγικά, και ήθελε να το βάλει τελευταίο θέμα? Είναι το μέλλον, η ζωή μας, το πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια εμείς και τα παιδιά μας, τελευταίο θέμα? Αυτό και μόνο δείχνει ότι ό,τι ήταν εντελώς προσχηματικές και οι προτάσεις, δήθεν έβαλε στο τραπέζι κάποιες προτάσεις για να φανεί ότι κάτι είπε την τελευταία στιγμή και να φύγει από την δύσκολη θέση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και εμείς αυτό το παιχνίδι δεν θα γίνουμε συνεργοί και κυρίως θεατές. Και γι' αυτό αποχωρήσαμε. Γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να είναι τελευταίο. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να απασχολεί κάθε κάτοικο αυτής της περιφέρειας, αν βάζει πρώτα το μέλλον της ζωής του και των παιδιών του. Μάλιστα. Είναι, έχουμε δηλαδή τρία πλέον δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι ο κύριος Κασαπίδης αποδέχεται πλέον το master plan της κυβέρνησης και δεν έχει καμία αντίρρηση. Δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου το απέρριψε. Και τρίτο δεδομένο είναι, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Κασαπίδης έκανε κάποιες προτάσεις, τους απέρριψε η κυβέρνηση και δεν αντιδρά. Μα αυτό ήταν αυτονόητο. Φαινόταν ότι δεν επρόκειτο να τις λάβει υπόψη, γιατί, κύριε Γραφιώτη, είχε κλείσει το master plan ήδη στις 25 Νοεμβρίου που είχε συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή. Ο κύριος Κασαπίδης στις 23 Νοεμβρίου, δηλαδή δύο μέρες πριν πάει το θέμα στην Κυβερνητική Επιτροπή και να κλείσει το master plan, συμμετείχε στη σύσκεψη του οργάνου της Συντονιστικής Επιτροπής και εκεί μας εκπροσωπεί όλους. Και δεν είπε ούτε μία από αυτές τις προτάσεις που λέει. Τίποτε. Και ενώ λοιπόν δεν είπε εκεί τίποτε και έκλεισε το master plan, το ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή χωρίς να πει τίποτε, το έφερε τελευταία στιγμή αφού είχαν τελειώσει όλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί ψήφισε υπέρ ενός master plan που δεν είχε τις αδιαπραγμάτευτες προτάσεις του μέσα. Και όταν επισημάναμε αυτή την εντελώς έτσι παράλογη θέση που είχε η παράταξη Κασαπίδη και η σύμβουλή του όλοι στην συζήτηση για το master plan στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου, το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, στις 2 Δεκεμβρίου, ο κύριος Κασαπίδης επέμενε να λέει ότι όχι, εμείς θα καταθέσουμε 15 προτάσεις για να συμπεριληφθούν στο master plan. Όταν ο κύριος Μουστουρούλης εκεί μπροστά του είπε ότι η διαπραγμάτευση, η διαβούλευση για το master plan έκλεισε, του είπε 10 Νοεμβρίου, σαν να του έλεγε τζάμπα τις κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτός πίστευε ότι, ας πούμε ότι πίστευε ότι θα πιάσουν τόπο αυτές τις προτάσεις. Και μαζί του το ελπίζαμε κι εμείς, αν και του είπαμε, για να το σιγουρέψουμε. Αυτό ήταν το σωστό, να απορρίψουμε το master plan και να πούμε, αν δεν βάλετε μέσα αυτές τις προτάσεις, εμείς δεν το ψηφίζουμε. Έδωσε λοιπόν το πράσινο φως και χθες ο ίδιος ξεφτελίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ούτε καν συζήτησε για αυτές τις προτάσεις. Και ενώ λοιπόν αυτές έπεσαν στο καλάθι των αχρήστων, ήρθε σήμερα και αντί να το έχει πρώτο θέμα και να πει τι θα κάνουμε, δεν το ανέφερε καν στην πρωτολογία του. Μίλησε για το Αντώνη Στρίτσης, μίλησε για τα προβλήματα που έχουμε με την πανδημία και δεν είπε τίποτε για το ότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις του. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι όντως έκανε ένα παιχνίδι. Έκανε ένα παιχνίδι για τα μάτια του κόσμου. Και είναι λυπηρό, όταν ζητήσαμε να συζητηθεί αυτό το θέμα, γιατί πλέον και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι μένει εκτός η Καστοριά και τα Γρεβενά, ότι δεν υπάρχει χρόνος για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ότι δεν θα προβλέφθηκαν οι υποδομές, δεν υπάρχει ενδιάμεσο πρόγραμμα. Όλα αυτά που τα είχε
και στις 15 προτάσεις και ο κύριος Κασαπίδης. Όταν λοιπόν είπαμε να συζητηθεί, καταψήφισαν να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και οι περιφερειακοί σύμβουλοι των δύο περιφερειακών ενωτήτων που πραγματικά καίγονται από, αυτό το master plan έτσι όπως έχει εγκριθεί. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, είναι κρίμα που έδωσαν ένα όρκο για να εκπροσωπούν τους πολίτες και δεν ξέρω στο όνομα ποιας λογικής και ποιας ηθικής έχουν παραβλέψει αυτό τον όρκο και έχουν βάλει πρώτα τα ξήματα για θέσεις αντιπεριφερειαρχών. Τι ακριβώς παίζει πρώτο ρόλο για αυτούς? Το αν θα γίνουν αντιπεριφερειάρχες οι ΜΕΝ και αν κρατήσουν τις καρέκλες τους οι ΔΕ? Δεν είναι ντροπιαστικό αυτό για ένα περιφερειακό συμβούλιο? Και έπρεπε εμείς να καθίσουμε εκεί και να δούμε αυτό το θέαμα? Και κοιτάξτε το παράλογο, κύριε Γραφιώτη, να το ακούσουν και οι πολίτες που μας ακούν. Ενώ έκρινε ότι το θέμα δεν ήταν τόσο επίγον και θα το συζητήσουμε στο τέλος, τι περίμενε ο κύριος Κασαπίδης? Όσοι τυχόν παρακολουθούσαν το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάψουν να το παρακολουθούν, να κουραστούν, να κλείσουν και να μην ακούσει κανείς τίποτε όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί. Τώρα το κάνει ξαφνικά έκτακτο θέμα που θα το συζητήσουμε αύριο. Πόσος παραλογισμός, πόσο θέατρο. Δεν είναι γελιοποίηση του θεσμού αυτό το πράγμα? Δεν ήθελες να το συζητήσεις σήμερα ως πρώτο θέμα? Και εμείς ρωτάμε, τι θα μεσολαβήσει μέχρι αύριο? Μήπως να πάρει κατευθύνσεις από τους εντολοδόχους του στην κυβέρνηση? Τι αλλάζει από χθες, από σήμερα μέχρι αύριο? Γιατί σήμερα δεν μπορούσε και να το συζητήσει αύριο? Γιατί ήθελε να το πάει τελευταίο θέμα και τώρα ξαφνικά το βάζει αύριο έκτακτο για να πάρει εντολές? Είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κατάντια θεσμικού οργάνου. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζούμε στην πιο κρίσιμη περίοδο αυτής της περιφέρειας και έλαχε να μας εκπροσωπούν άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων. Εγώ ρωτάω και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κιάννα, είπε ότι δεν συμφωνεί με καμία από τις εμβληματικές επενδύσεις και είπε ότι δεν δέχεται τίποτε αν δεν είναι μέσα αυτές οι 15 προτάσεις. Σήμερα γιατί ψήφισε και αυτός να μην συζητηθεί το θέμα όταν καταρρύπτεται ο βασικός κορμός των όσων πρότεινε? Είναι και πρόεδρος του ΤΕΕ. Ποια είναι η άποψη του οργάνου που εκπροσωπεί και είναι και αντιπεριφερειάρχης, όταν οι προτάσεις που τις θεωρούσαν αδιαπραγμάτευσες δεν έχουν γίνει δεκτές? Θα πούνε καμιά κουβέντα, είτε ως αντιπεριφερειάρχης, είτε ως πρόεδρος του ΤΕΕ? Οι υπόλοιποι αντιχωρικοί αντιπεριφερειάρχες θα πούν καμιά κουβέντα? Οι υποδομές δεν είναι μέσα. Οι θέσεις εργασίας δεν είναι μέσα. Και μιλάω και για την Κοζάνη και για τη Φλόρινα. Έχουν να πούν κάτι? Οι μόνες σίγουρες επενδύσεις, κύριε Αγραφιώτη, είναι τα 2,6 γίγαβατ φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ. Εκεί πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τη ΔΕΗ, πάνε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει αποκαταστάσεις εδαφών, και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση, όποια είναι αυτή, δεν παίρνει τίποτε. Έχει πέσει η μάσκα, έχει πέσει ο Φερετζές. Η γύμνια αυτού του σχεδίου έχει αποδειχθεί περίτρανα. Και αυτό το πράγμα δεν θέλει να το συζητήσει ο Περιφερειάρχης. Και τολμάει να πει ότι λέμε ψέματα. Λέμε ψέματα εμείς που φέραμε στο φως τα πρακτικά της Συντονιστικής Επιτροπής, όπου φαίνεται ότι δεν έβαλε μέσα τις προτάσεις. Της τελευταίας Συντονιστικής Επιτροπής που δεν έβαλε μέσα τις προτάσεις του. Είπε ή δεν είπε ψέματα ο ίδιος μπροστά μας και τόλμησε να το πει ότι είναι αδιαπραγμάτευτες? Δεν τράπηκε να πει τη λέξη αδιαπραγμάτευτες προτάσεις όταν δεν τις είχε βάλει στην ώρα που έπρεπε? Και όταν ήξερε ότι έληξε η διαβούλευση 10 Νοεμβρίου και αυτός έφερε το θέμα το Δεκέμβριο για να συζητηθεί, δεν θα έπρεπε να ντρέπεται και να λέει για μας ότι λέμε ψέματα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει χαθεί κάθε είδους πραγματικά δεοντολογίας, αξιοπιστίας, ηθικής στάσης απέναντι σε ανθρώπους που έχουμε ορκιστεί να τους υπηρετούμε όλοι μας. Πλέον από εδώ υπάρχει και πέρα, ένα κύριε... όριο, κύριε, υπάρχει ένα όριο και στην, πλέον στην κολυσιεργία και στον εμπεγμό και στην προσβολή. Ναι. Υπάρχει ένα όριο. Το έχει ξεπεράσει προπολού ο κύριος Κασαπίδης αυτό το όριο.
Και από εδώ και πέρα πραγματικά θα βρίσκει απέναντί του ένα άλλο περιφερειακό συμβούλιο. Ναι. Και είμαι σίγουρο ότι η αντιπολίτευση τουλάχιστον θα σταθεί στο ύψος της. Ναι, επειδή η Δημοκρατία όμως δεν έχει αδιέξοδα, σαν αντιπολίτευση, τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Κύριε Αγραφιώτη, σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας διάφορες ενέργειες, τις οποίες θα βάλουμε σε... και να ξέρετε ότι θα τις πούμε δημόσια. Θέλουμε... Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα όντως. Έχουμε λοιπόν δυνατότητες να βρούμε άλλους δρόμους για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα, αλλά κακά τα ψέματα, η δύναμη είναι πάντα στα χέρια των θεσμών. Και θεσμός δεν είναι μόνο περιφερειάρχης. Θεσμός είναι τα εργατικά κέντρα. Θεσμός είναι τα επιμελητήρια. Θεσμός είναι οι σύλλογοι. Και οι πολίτες φυσικά, που είναι η μεγάλη δύναμη αυτής της κοινωνίας, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να πιέσουν για να δοθούν οι λύσεις που πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε ζωή σε αυτόν τον τόπο και αύριο. Αν προσφύγουμε στην Ευρώπη, όπως πολλοί λένε ότι πρέπει να προσφύγει η περιφέρεια, αλλά είτε η αντιπολίτευση της περιφέρειας στα ευρωπαϊκά όργανα, υπάρχει πιθανότητα να εκπέσει αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το master plan? Κύριε Αγραφιώτη, δυστυχώς το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης με την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου ψήφισαν αυτό το master plan, μας στερεί ένα πολύτιμο εργαλείο. Γιατί η κοινότητα πιστεύει πολύ στη διαβούλευση και στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αν λοιπόν η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε καταψηφίσει αυτό το master plan, ναι, θα είχαμε πολλές δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο να κερδίσουμε μία μάχη. Μας το έχει στερήσει αυτό ο κύριος Κασαπίδης με την ψήφιση του master plan. Γι' αυτό είμαστε τόσο εξοργισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, παίζονται πάρα πολλά στο θέμα της γης. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν περιβαλλοντικοί όροι. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία χτυπάνε και στο Σύνταγμα. Θα μετατρέψουν δασικές αποκαταστημένες εκτάσεις των ορυχείων που κόστησαν εκατομμύρια ευρώ, θα τις μετατρέψουν σε φωτοβολταϊκά πάρκα και περνούν αυτή τη στιγμή νομοθετήματα. Αυτά δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε στο κατά νου κάθε ενέργεια που μπορεί να αποτρέψει αυτή την καταστροφική πορεία που αυτή τη στιγμή διαγράφεται για την περιφέρεια. Πρέπει όμως να έχουμε κοντά μας και άλλους φορείς και άλλους θεσμούς. Και πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε την κοινωνία των πολιτών. Όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί ότι περιφερειάρχη δεν έχουμε. Αυτό. Άρα υπάρχει πάντα τρόπος, αρκεί να είμαστε όλοι μαζί οι υπόλοιποι μπροστά σε έναν αγώνα πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Κύριε Ζημπηλιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι το θέμα αυτό θα είναι φλέγον για την περιοχή μας, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πλέον το θέμα της απολιγνητοποίησης. Και θα σας προσκαλώ ήδη από τώρα τις επόμενες μέρες, όταν συμβούν κάποια γεγονότα, να είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους και υγεία.